πυρά λαυρό στη Δύση, οθεί τη Μέση Ανατολή στο χείλος ενός μεγάλου πολέμου. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα λοιπόν ότι η Δύση οθεί την περιοχή της Μέσης Ανατολής στα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου που οδηγεί σε έξαρση της τρομοκρατίας και των προσφυγικών ροών. Τώρα βλέπουμε πως οι Αγγλοσάξονες κυριολεκτικά σμπρώχνουν τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεργέι Λαυρόφ σε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης και Φόρουμ Ρωσίας στη Μόσχα. Ο Λαυρόφ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τη Δύση εκδηλώνεται πλήρως στην Ουκρανία, το Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία. Αλλά αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής είναι η έξαρση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, οι διαλυμένες ανθρώπινες μοίρες, οι κατεστραμμένες οικογένειες, οι ροές εκατομμυρίων προσφύγων, πρόσε σύμφωνα με το ΤΑΣ. Ο Λαυρόφ είπε ότι η Δύση έχει συνηθίσει να λύνει τα δικά της προβλήματα σε βάρος των άλλων, να εκμεταλλεύεται τους πόρους των άλλων. Υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα λείψανο του παρελθόντος, προσθέτοντας ότι η συμμαχία απλώνει τα πλοκάμια της σε όλο τον κόσμο, γεγονός που μπορεί να την οδηγήσει σε υπερέκθεση. Δεν μπορείς τόσο αλαζονικά και επίμονα να επιβάλλεις την ηγεμονία σου σε όλους. Οι καιροί δεν είναι οι ίδιοι, υποστήριξε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.